Όπως σας είπαμε και πριν από λίγο, ο κύριος Χαλβατζάκης, ο πρόεδρος του ΕΣΑ, και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εδώ στην Πάτρα έχουμε κάνει το ταμείο για τη χρονιά που ολοκληρώθηκε για τον Απόλλωνα. Μπορεί, κύριε Χαλβατζάκη, το πρωτάθλημα να βρίσκεται σε εξέλιξη. Εμείς ολοκληρώσαμε στην 8η θέση και φέτος στο πρωτάθλημα. Και αν και θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την επικοινωνία μετά τη λήξη του πρωταθλήματος, επιλέξαμε σήμερα έτσι για να πούμε και δύο λόγια, γιατί έρχεται και η γιορτή των χορηγών που ετοιμάζει ο Απόλλωνας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, έτσι, στην όμορφη Πάτρα, την οποία αν δεν κάνουμε λάθος θα την επισκεφτείτε σύντομα, κύριε Χαλβατζάκη. Ελπίζω πως αν δεν συμβεί κάτι έκρακτο, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το πρωτάθλημα βρίσκεται σε εξέλιξη. Τελική, μικρή και μεγάλη είναι σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και Πανιόνιο και ΠΑΟΚ. Ωστόσο, για τον Απόλλωνα ολοκληρώθηκε η φετινή χρονιά. Σαν πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ και μέσα από αυτό που εισπράξατε όλη τη χρονιά από τον Απόλλωνα, τι γεύση σας αφήνει? Κοιτάξτε, ο Απόλλωνας όχι μόνο φέτος, από την πρώτη στιγμή που επανήλθε στη μεγάλη κατηγορία, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες της σταθερότητας στο πρωτάθλημα. Να μην πω και βασικός συντελεστής της ανόδου του πρωταθλήματος τα τελευταία δύο χρόνια. Τόσο με τον Ανδρέα τον Μολφέτα, όσο με τον Βασίλη Τελιανό, τον Μέσα τον Παρακαραπάνο και τους υπόλοιπους συνεργάτες, είχα και έχω μια εξαιρετική συνεργασία. Μπορώ να πω ότι ο Απόλλωνας για μένα, σαν πρόεδρο, αλλά και στον ΕΣΑΚΕ, είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση προς όλες τις ομάδες. Σε όλα τα επίπεδα μιλάμε. Πείτε μου, ναι. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι ο Απόλλωνας είναι ένα από τα πολυτιμότερα στοιχεία που διαθέτει ο ΕΣΑΚΕ, ας το πούμε έτσι, στην αγκαλιά του. Είναι μια ομάδα που καταρχήν θεωρώ ότι πάει πολύ καλά στα εισιτήρια και βάσει της εικόνας που έχετε και εσείς και από τις υπόλοιπες ομάδες, γιατί δεν πέφτει εύκολα ο αριθμός των εισιτηρίων. Ο κόσμος αγαπάει το μπάσκετ και το δείχνει. Το ότι η Πάτρα είναι μια μπασκετομάνα το γνωρίζουμε όλοι. Ότι υπάρχει δίψα για το καλό μπάσκετ και υπάρχει όλη αυτή η ενεργητικότητα και η ενέργεια των ανθρώπων της Πάτρας προς το άθλημα είναι γνωστή όχι φέτος, από φέτος ή από πέρσι, εδώ και πολλά χρόνια. Το πείραμα που έχει κάνει ο Απόλλωνας τα τελευταία χρόνια, δηλαδή αυτή τη πολυσυλλεκτικότητα, τη πολυμετοχικότητα, τη συμμετοχή, είναι ένα πείραμα το οποίο είναι μια προσπάθεια την οποία εκεί καταδίνει το ελληνικό μπάσκετ. Πρέπει, έχει σταματήσει πλέον, έχει περάσει ένα επιστρεπτή, αν ξέρετε, τις πολύ μεγάλες ομάδες, η εποχή των μεγάλων ιδιοκτητών, των πλούσιων ιδιοκτητών, για πολλούς και διαφορούς λόγους. Και πλέον έχουμε μπει στην διαδικασία ότι οι ομάδες πρέπει να στηρίζονται πάνω απ' όλα στον κόσμο τους, στους φιλάθλους τους, στα γήπεδά τους. Αυτό δηλαδή το οποίο κάνει ο Απόλλωνας από την πρώτη χρονιά την οποία επανήλθε στην Α1 κατηγορία. Αυτό συζητάμε όχι μόνο για την Πάτρα, αλλά μιλάμε για όλη την Ελλάδα. Και το ευχάριστο είναι ότι στο πρωτάθλημά μας τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλές ομάδες από την επαρχία και αυτές αποτελούν, μπορώ να σας πω, το οξυγόνο πάνω στο οποίο στηρίζεται όλη η προσπάθεια που κάνουμε. Σε επίπεδο χορηγών, πώς μπορεί και ο Απόλλωνας έχει κάνει βήματα σε αυτό το θέμα και σε επίπεδο χορηγών τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι βοηθούν, αλλά γενικότερα πώς αυτό μπορεί να βοηθήσει και τον ΕΣΑΚΕ? Το κομμάτι ότι έχετε το οξυγόνο που είπατε από την επαρχία μπορεί να βοηθήσει και την ποιότητα του πρωταθλήματος αλλά και τον ΕΣΑΚΕ να εισπράξει κάποια χρήματα. Ο ΕΣΑΚΕ ήδη τα τελευταία δύο χρόνια σε σχέση με το παρελθόν έχει εισπράξει πολύ περισσότερα χρήματα. Ο ΕΣΑΚΕ τα τελευταία χρόνια και ειδικά την τελευταία χρονιά, όπως παρατηρείτε, όσοι παρατηρείτε, έχει κεντρικούς χορηγούς, ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε. Μιλάω για την Τράπεζα Πειραιώς, μιλάω για την Ευρώπη Ασφαλιστική, μιλάω για τη Sporting, μιλάω για την αεροπορική εταιρεία που ήταν σε ΑΕΠ, φέτος του χρόνου θα είναι άλλη αεροπορική εταιρεία μεγάλη. Δηλαδή γενικά τα βήματα τα οποία έχουν γίνει σε επίπεδο κεντρικό, μιλάω για τον ΕΣΑΚΕ, είναι στη θετική κατεύθυνση με αποτέλεσμα η διαχειριστική χρήση του 2013 μετά από τρία χρόνια που είχαμε ελλείμματα να είναι πλεονασματική. Μιλάω και σε μια περίοδο κρίσης οικονομικής τεράστια στη χώρα. Άρα λοιπόν και ο ΕΣΑΚΕ αλλά και οι ομάδες, δηλαδή αυτά τα παραδείγματα που βλέπουμε στον Απόλλωνα και σε άλλες ομάδες, των μικρών χορηγών κυρίων και λιγότερο βασικών χορηγών, δηλαδή μια ολόκληρη οικογένεια που απαρτίζεται από τους φιλάθλους και από τους χορηγούς, μια πόλη, μια ομάδα. Αυτό είναι το σύστημα, όπως γίνεται και στο εξωτερικό. Αυτό το έχει πετύχει σε απόλυτο βαθμό ο Απόλλωνας και γι' αυτό είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος.
Έτσι, επειδή έχετε και στοιχεία σε χορηγικό επίπεδο, Απόλλωνας και σε χορηγίες έχει πάει πάρα πολύ καλά τα δύο τελευταία χρόνια και όσο περνά ο καιρός αυξάνονται οι χορηγίες. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχει τις ηλεκτρονικές πινακίδες που μόλις ξεκίνησε το πρωτάθλημα δεν τις είχε. Πλέον θα υπάρξει, θα εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο κάποια προγράμματα του ΕΣΠΑ προκειμένου να γίνουν βελτιωτικές κινήσεις στο γήπεδο της Περιβόλας, που αυτό θα του φέρει περισσότερα έσοδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα γνωρίζω όλα αυτά που γίνονται, γιατί τα έχω συζητήσει με τη διοίκηση του Απόλλωνα εδώ και χρόνια. Και αυτό είναι το μοντέλο. Δηλαδή, ας πούμε, το να είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος, όσο μεγάλη δύναμη και να έχει, να στηρίζει μια ομάδα, είναι πολύ επίφοβο μοντέλο. Διότι, αν συμβεί κάτι σε αυτόν τον επιχειρηματία, ειδικά τις εποχές που ζούμε, μπορεί ξαφνικά μια προσπάθεια από εκεί που είναι στο Ζενίθ να φτάσει στον Αδί. Παραδείγματα πάρα πολλά. Απ' την άλλη πλευρά, αν έχεις μια δυνατότητα να γεμίζει, να έχεις ιδιόκτητο γήπεδο, τύχη που έχει ο Απόλλωνας, δεν το έχουν άλλες ομάδες, να έχεις τη δυνατότητα να επενδύσεις σε αυτό το γήπεδο μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΟ, όπως είπατε, και άλλων προγραμμάτων, ούτως ώστε να το κάνει ακόμα καλύτερο την ποσότητα στους φιλάθλους, ούτως ώστε να έρθουν οι φιλάθλοι, να το γεμίσουν το γήπεδο όπως το γεμίζουν οι φιλάθλοι της Πάτρας. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει πρόσθετο έσοδο και μάλιστα ρευστό άμεσο στην ομάδα. Ταυτόχρονα, εφόσον λειτουργεί οικογενειακά η ομάδα όπως λειτουργεί ο Απόλλωνας, και ενώ οικογενειακά ενώνοντας όλη την περιοχή της Πάτρας, έρχονται όλοι οι χορηγοί με λιγότερα χρήματα ή και με περισσότερα χρήματα και βοηθούν προσθέτως αυτή την προσπάθεια. Είναι πολύ πιο υγιές αυτό το μοντέλο από το μοντέλο το οποίο σας περιέγραψα το προηγούμενο, το οποίο το ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία με πολύ άσχημα αποτελέσματα για πολλές ομάδες. Κύριε Χαλβατζάκη, πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα στο δρόμο που χάραξε ο Απόλλωνας να περπατήσουν και άλλες ομάδες? Το λέμε αυτό διότι ο Απόλλωνας είναι η πρώτη ομάδα που αποφασίζει να επενδύσει μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Είναι η πρώτη ομάδα που πέρασε την εταιρεία λαϊκής βάσης και τη στήριξε κιόλας. Γιατί το σημαντικό δεν είναι να πεις, εντάξει, θα δημιουργήσω μια εταιρεία λαϊκής βάσης και ο σύλλογος θα ανοίξει όλη την πόλη. Το ζητούμενο είναι να μπορέσει να το καταφέρει αυτό. Προχωρά σε νέα αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου και υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και πάλι από τον κόσμο. Σημαίνει δηλαδή ο κόσμος δείχνει έμπρακτα την αγάπη του και προς τον Απόλλωνα αλλά και προς το ελληνικό μπάσκετ. Εγώ δεν το βλέπω μόνο στον Απόλλωνα, το βλέπω στο ελληνικό μπάσκετ, στην μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ, γι' αυτό και το στηρίζει το πρωτάθλημα. Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Καταρχάς η Πάτρα και κατ' επέκταση ο Απόλλωνας έχει αυτό που είχα πει και την προηγούμενη φορά. Είναι μπασκετική πόλη. Έτσι, έχει δηλαδή μια παράδοση δεκαετιών, όχι μόνο φετινή για τον Απόλλωνα. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η μαγιά που θέλουμε για να βοηθήσουν τις ομάδες. Από εκεί και πέρα το θέμα αυτό το οποίο λέτε σχετικά με την εταιρεία λαϊκής βάσης, ναι, το συζητάνε και πολλές άλλες ομάδες, την επαρχία κυρίως, και είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε την Πάτρα και τον Απόλλωνα σαν παράδειγμα προς τους άλλους. Άρα λοιπόν είναι σε σωστό δρόμο. Τα βήματα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικά και είναι πάρα πολύ θετικό αυτό που σας είπα και πριν, ότι δηλαδή στηρίζει την προσπάθεια όλη η ομάδα, όλη η πόλη, με συγχωρείτε. Δηλαδή βλέπει σαν γιορτή τον αγώνα του Σαββατοκύριακου, χωρίς επεισόδια, με μεγάλη αγάπη, προσέλευση νέων παιδιών, οικογενειών. Αυτό το οποίο θέλουμε να το πετύχουμε και το πετυχαίνουμε σιγά σιγά και στις υπόλοιπες πόλεις. Φέτος το πρωτάθλημα που θα γίνει, το καινούργιο πρωτάθλημα, θα έχει την στοιχεία να έχει και άλλες ομάδες από την επαρχία. Η επαρχία είναι, εκτός από αυτό που σας είπα πριν, το οξυγόνο, δίνει τεράστια προοπτική και δυναμική στο πρωτάθλημα. Εξάλλου, επανέρχεται και η Άρη στη μεγάλη κατηγορία, οπότε θεωρώ ότι το πρωτάθλημα του χρόνου θα είναι ακόμα πιο πολύ ενδυναμωμένο και θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε όλα τα επίπεδα. Συμπερασματικά, η προσπάθεια του Απόλλωνα, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι παράδειγμα προς μίμηση προς όλες τις ομάδες. Κύριε Χαλβατζάκη, με τα νούμερα που μου είπατε έτσι σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι η νέα χρονιά θα είναι ακόμα καλύτερη. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε την άνοδο μιας ιστορικής ναι, όπως είναι η ΑΕΚ, και μια επαρχιακής όπως είναι ο Κόρυβος Αμαλιάδος. Οπότε θεωρητικά θα αυξηθεί και τα εισιτήρια και ο φύλαθλος. Ειδικά ο Κόρυβος, επειδή εμείς είμαστε εδώ κοντά και το ζήσαμε, ναι. Μιλάμε ναι, ναι, για τουλάχιστον 1000 εισιτήρια σε κάθε παιχνίδι. Για την ΑΕΚ δεν χρειάζεται να πούμε εμείς αναφισβήτητα η ιστορία της και ο κόσμος θα είναι κοντά της, θα ήταν και στη Β' Εθνική. Οπότε νομίζω ότι θα έχει αμέσως αύξηση φυλάθλων. Το νέο πρωτάθλημα. Σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, διότι τα στοιχεία τα οποία έχουμε είναι τα τελευταία δύο χρόνια σε πανελλήνια μέτρηση. Το πρωτάθλημα έφτασε στη χειρότερη του μορφή από πλευράς εισιτηρίων το 2011-2012, εκείνη τη σεζόν. Τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή, φτάσαμε στα 120.000 περίπου, 119.000 εισιτήρια κατά την κανονική περίοδο.
Πέρσι εκτιναχθήκαν τα εισιτήρια από 119.000 στα 170.000-173.000 και φέτος φτάνουμε γύρω στα 180.000 στην κανονική περίοδο, χωρίς να συμπεριλάβουμε μέσα αγώνες που ήταν κυκλισμένων των θυρών, όπως το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αν θυμάστε, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δηλαδή παιχνίδια τα οποία ήμασταν σίγουροι ότι αν διεξήγονται κανονικά θα είχαμε περαιτέρω έργο. Περνούσαμε να πλησιάζαμε και να ξεπερνούσαμε και τις 200.000 εισιτήρια. Θα μου πείτε ότι κάποτε, επειδή έχω τα στοιχεία σε βαθμούς δεκαετίας, το πρωτάθλημα είχε φτάσει στο μέγιστο αποτέλεσμα πλευράς εισιτηρίων την περίοδο 2008-2009, όπου είχαμε φτάσει γύρω στις 350.000-390.000 μαζί με τα πλέον. Τότε βέβαια ήταν και διαφορετικά τα οικονομικά δεδομένα, κύριε Χαλβατζάκη. Όχι, αλλά άμα δούμε την κανονική περίοδο, έχουμε πλέον ξύσει το πάτο και ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Δηλαδή, χρονιά με τη χρονιά, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτά τα προβλήματα τα οικονομικά και τα προβλήματα κοινωνικά που έχουμε, ο κόσμος δεν έχει εγκαταλείψει τον μπάσκετ, ο κόσμος έχει γυρίσει στον μπάσκετ. Άρα λοιπόν, αυτό που είπατε και πριν, του χρόνου σίγουρα θα έχουμε ακόμα περισσότερα εισιτήρια και το στοίχημα είναι οι ομάδες στην επαρχία να συνεχίσουν να είναι υγιείς, που θα είναι υγιείς, αλλά βασική προϋπόθεση είναι να μπορέσουν να ενδυναμώσουν και οι βασικές μεγάλες ομάδες που είναι οι ομάδες Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης που έχουν πάρα πολύ κοινό για να μπορέσει να επανέλθει και να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα σε κορυφαίο επίπεδο. Γιατί το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Mm-hmm. Από όποια πλευρά και αν το δείτε. Είμαστε το μοναδικό πρωτάθλημα που και σήμερα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πρωταθλητής. Στο ποδόσφαιρο ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο πρωταθλητής από την αρχή της περίοδου. Τουλάχιστον για φέτος μιλάω. Έτσι δεν είναι. Και είδαμε και πολλές ανατροπές στο φετινό πρωτάθλημα της Basket League. Η αλήθεια είναι. Και μιας δηλαδή, και είπατε. Όχι, έχει συνεχίσει, ολοκληρώστε. Όχι, το πρωτάθλημα φέτος ολοκληρώθηκε κατά άψογο τρόπο, δηλαδή είδατε πώς τελειώσαν οι αγώνες, τελευταία αγωνιστική, πράγμα το οποίο για μας είναι... Αυτό σημαίνει πάρα πολλά χρόνια, αυτά που έγινε στην τελευταία αγωνιστική. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και μετά αυτό το οποίο λένε όλοι ότι το πρωτάθλημα είναι μόνο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και δεν έχει ενδιαφέρον κτλ. Το λένε εκ του πονηρού. Εντάξει, είναι το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Κάποτε ήταν ΠΑΟΚ Άρης. Συμφωνούμε. Δηλαδή, αλλά από εκεί και μετά, από εκεί και κάτω, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Βλέπετε τώρα, ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει την τρίτη θέση. Ναι. Έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα ακόμα και στις υπόλοιπες θέσεις. Αν μπορέσουμε και το ανεβάσουμε με τη βοήθεια των ομάδων, των φιλάθλων, γιατί εκεί είναι το κλειδί. Το κλειδί είναι οι φιλάθλοι. Οι φιλάθλοι μόνο μπορούν να βοηθήσουν τις ομάδες για να ανεβούν ψηλά. Παίρνοντας διαρκείας, γεμίζοντας το γήπεδο, φέρνοντας μικρούς χορηγούς που μπορούν να φέρουν μικρούς χορηγούς. Μόνο έτσι. Αν περιμένουμε να έρθει ο μεγάλο επιχειρηματίας από το εξωτερικό. Ναι, δεν πρόκειται να έρθει. Και να έρθει, να ξέρει ότι θα είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα καθίσει ένα αλφα χρονικό διάστημα. Οπότε νομίζω ότι μόνο μονόδρομος η συλλογή των πολλών μικρών χορηγών ώστε να μεγαλώσει συνολικά το μπάσκετ. Απλά νομίζω ότι και σε επίπεδο εσά και θα πρέπει αυτό που κάνετε σε επίπεδο marketing, διότι οι κινήσεις που γίνονται να αυξηθούν και να αντικοποιηθούν προκειμένου όντως να υπάρξει να μεγαλώσει αγκαλιά και για τις μικρότερες εισαγωγικά ομάδες, έτσι. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και πιστέψτε μου είναι καθημερινή προσπάθεια. Mm-hmm. Κύριε Χαλβατζάκη, ο Απόλλωνας τη Δευτέρα θα έχει μια βραδιά αφιερωμένη στους χορηγούς του, μια βραδιά που θα παρουσιάσει και τα νέα του χορηγικά πακέτα. Και εσείς σε επίπεδο marketing θα συνεργαστείτε και πάλι με τις ομάδες της Basket League, σκέφτεστε κάτι διαφορετικό για να μπορέσετε να προσελκύσετε ακόμα περισσότερους χορηγούς τη νέα χρονιά? Βεβαίως σκεφτόμαστε. Ήδη το τμήμα marketing του ΕΣΑ και έχουμε τώρα ένα διάστημα που περιμένουμε να τελειώσουν προεδρική, γιατί αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεστε όλοι ζουν και αναπνέουμε το πώς θα πάει το πρωτάθλημα και πώς θα πάει σωστό το πρωτάθλημα. Μόλις τελειώσουμε αυτό το γεγονός, δηλαδή τους τελικούς, και έχουμε και τις εκλογές μας στον ΕΣΑ και οι οποίες θα γίνουν τις επόμενες 10-15 ημέρες, αμέσως μετά θα ασχοληθούμε με αυτό το πράγμα, το οποίο λέγεται marketing. Είναι δύο τα στοιχεία τα οποία θα δουλέψουμε την επόμενη χρονιά. Το marketing, δηλαδή η πώληση σε οποιοδήποτε επίπεδο, και κυρίως οι φύλαθλοι. Είναι πολύ σημαντικό οι φύλαθλοι και πρέπει εκεί πέρα όλοι να αντιληφθούν ότι όπως πηγαίνουν στο κινηματογράφο ή στο θέατρο να δουν ένα ωραίο έργο και πληρώνουν το εισιτήριό τους, το ίδιο πρέπει να γίνεται και στις ομάδες του μπάσκετ. Σωστά, σωστά. Αυτός είναι ο στόχος, να γυρίσουν πίσω οι φύλαθλοι. Και αυτό βέβαια θέλει πάρα πολύ δουλειά, γιατί μην ξεχνάτε αυτό που λέμε πάντα, ότι η κατάσταση στην οικονομία είναι πάρα πολύ άσχημη. Δύο ερωτήσεις για το φινάλε, κύριε Χαλβατζάκη. Καταρχήν, τι βλέπετε στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μιας και υπάρχει το πλεονέκτημα της έδρας από τον Παναθηναϊκό? Δεν βλέπω τίποτα αυτά τα παιχνίδια. Όποιος λέει ότι ο Α ή ο Β είναι φαβορή,
Είναι παιχνίδια, το κάθε παιχνίδι διαφορετικό. Μιλάμε για τεράστιες ομάδες. Και το είδαμε κιόλας από τα δύο πρώτα παιχνίδια. Πολύ μεγάλες αθλητές, είναι πώς θα βρεθούν τη στιγμή εκείνη. Έτσι ακριβώς. Μπορούν να συμβούν τα πάντα. Και για τις εκλογές των Νεσάκη. Δεν μπορώ να κάνω. Για τις εκλογές, ναι, όταν θα προκηρύξω τις εκλογές, εγώ πιστεύω ότι τη διετία αυτή που ήμουν πρόεδρος, ο ΕΣΑΚ έκανε σημαντικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν διαβλέπω να υπάρχει πρόβλημα με καμία ομάδα ιδιαιτέρως. Η σχέση μου είναι άψογη με όλες τις ομάδες. Δεν έχω πρόβλημα ούτε με τρίτους. Μιλάω τώρα με την Ομοσπονδία, έχω άψογες σχέσεις με τον κύριο Βασιλακόπουλο. Αυτά τα δύο χρόνια είχαμε εξαιρετική συνεργασία και θα έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Τώρα από εκεί και πέρα οι εκλογές είναι εκλογές. Δεν ξέρω ποιος θέλει να κατεβεί και όποιος είναι, λέει, θέλει μπορεί να κατεβεί. Δεν είναι τίποτα κλειστό κλάπ το Ισάκη. Από εκεί και πέρα εγώ θα μεταφέρω, θα πω στις ομάδες, μάλλον θα αυτά τα οποία γνωρίζουν και όλα, το έργο το οποίο έχει γίνει και το πρόγραμμα και θα ο καθένας θα πάρει τις αποφάσεις. Απλά είναι τα πράγματα. Τουλάχιστον εγώ τη διετία την οποία έχω διανύσει, αν θα είμαι ο νέος πρόεδρος, πιστεύω ότι θα είμαι. Έχω βάλει ένα λιθαράκι μεγάλο, μικρό, δεν το ξέρω, άλλοι θα το πούνε, σε αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Πασεπλίκη ΕΣΑΚ, όπως το πείτε. Κύριε Χαλβατζάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να ευχηθούμε καλά, καλή επιτυχία στο ελληνικό μπάσκετ και καλή επιτυχία και στις εκλογές. Αφήστε τις εκλογές. Το τελευταίο πράγμα που μας ενδιαφέρει προσωπικά είναι αυτό. Πάρα πολλά να έχουμε υγεία όλοι, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και από εκεί και μετά καλή καρδιά και μη φοβάστε τίποτα αν τα έχετε αυτά τα δύο πράγματα. Έτσι. Και θα τα πούμε σύντομα στην Πάτρα. Έγινε, να είστε καλά. Να είστε καλά, σας περιμένουμε. Γεια σας. Sky 89,4.